Δουλειά για όλους, όχι στα ηφαισιακά μέτρα. Οκτάωρη πλήρης απασχόληση καθώς και αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις είναι τα αιτούμενα των εργαζομένων και των συνταξιούχων καθώς και των ανέργων της χώρας. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύρου Στάθης Ασπιώτης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά θα είναι όλα όσα θα απαιτήσουν όσοι παρευρεθούν στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς στις 10.30 το πρωί στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους για να τιμήσουμε τους πρωτοπόρους αγωνιστές του εργατικού κινήματος που δώσανε και τη ζωή τους για να έχουμε σήμερα τα εργασιακά δικαιώματα. Όπως είπε ο κύριος Ασπιώτης, η 1η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες των εργαζομένων. Είναι μέρα σύμβολο για τους αγώνες, τις κατακτήσεις αλλά και τις διεκδικήσεις όλων των εργαζομένων, ενώ υπογράμμισε πως είναι η μέρα απεργίας και όχι αργίας. Κλείνονται 5 χρόνια από οικονομική. 5 χρόνια κρίσης και οικονομικής λιτότητας που έχουν κατακρεμνήσει τα εργασιακά δικαιώματα και έχουν φτάσει στους εργαζόμενους στα όρια της φτώχειας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους εργαζόμενους αύριο να δώσουν αγωνιστικό απεργιακό παρόν εδώ μπροστά στο εργατικό κέντρο. Τα 5 χρόνια λιτότητας, ύφεσης, ανεργίας, χιλιάδων λουκέτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση, με το λαό να ζει σε πλήρη απόγνωση και εξαθλίωση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, θα πρέπει να αφυπνίσουν και να αποτελέσουν κίνητρο για τη συμμετοχή του κόσμου στην απεργιακή κινητοποίηση.